Σας καλωσορίζουμε στην παράσταση της ομάδας μας, Διάδες και Χαρτοκόπηδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Λοιπόν, η σημερινή παράσταση είναι βγαλμένη από τη ΣΥ εποχή του 70. Ελληνικός κινηματογράφος, και ποιος δεν ξέρει τι είναι ελληνικός κινηματογράφος. Λοιπόν, όπως και η σημερινή παράσταση, έτσι και όλη η δράση του συλλόγου μας είναι καθαρά κοινωνικού περιεχομένου. Σήμερα μαζεύουμε στο φουαγέ τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο και για το φαρμακείο, καθώς είχαμε και ένα κουτί έξω για κοινοτροπικό σκοπό για το φωνοτροφείο του Βόλου, για να πάμε διάφορα πράγματα τα οποία λείπουν στα παιδιά. Και όπως σήμερα, έτσι και όλο το χρόνο, διοργανώνουμε τέτοιες διάφορες δράσεις, όπως σε διάφορες φωτοπολογικές, όπως βασικά σε διάφορα νοσοκομεία που έχουν παιδοοικολογικές πτέρυγες, για να δώσουμε χαρά σε αυτά τα παιδιά, όπως και στο ΠΙΚΠΑ στην Πεντέλη. Λοιπόν, το βασικό στοιχείο της παράστασης είναι καθαρά ο φιλανθρωπικός σκοπός και το να δίνουμε στον συνάνθρωπο. Αυτά έχω να σας πω εγώ. Ευελπιστώ να περάσετε πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Αρχικά, επειδή πρώτη φορά μιλάω και μέσα στον κόσμο, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λαπαζάνη για την αντιδήμαρχο του Δήμου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους εδώ πέρα του Πνευματικού Κέντρου και γενικώς και όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι βοήθησαν για να συντελέσετε αυτή την παράσταση. Αυτά. Καλή διασκέδαση. Μου το χτύπησε ή το πρωί πήγα στη Μοδίστρα. Τι ράβεις, καλέ, τι ράβεις. Θα το κάτι επιδιορθώσει. Τέλος πάντων. Του λέω άνοιξε το ψυγείο και φάω τη θέση. Κοίτα, να τον περιποιήσει έτσι και αυτός ο χάριστος. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πάει στην κουζίνα, ανοίγει το ψυγείο. Λέει, δεν θα με σερβίρεις. Κοίτα, περιποιήσει, καημένο μου, τι τραβάς. Τέλος πάντων. Πάω στην κουζίνα, ανοίγω το ψυγείο, βγάζω ένα πιάτο μακαρόνι, το πετάω στο τραπέζι και του λέω: ορίστε, τρία δρόμια σε του είπα. Μα πρέπει να πάει από εκεί ο
Κώστας, δεν γίνεται να του βάλει να του φύγει στα λουριά. Εδώ πάει πουθενά, απλώς θα χωρίσω. Τι. Όπα και θα μας κουβαλήσει εδώ. Συγγνώμη, κόρη σου δεν είμαι. Εντάξει, πρε παιδάκι μου, είπαμε κόρη μου είσαι, αλλά εμείς κοιτάμε να ξελευθερώσουμε και από τις άλλες. Θέλει να μου πεις, πως είναι να μας διώξεις όλες για να μην τις μπορείς με τον διακριτζόκα. Μακάρι είδε διωγμένη ότι αυτό είναι στη βασιλεία των ουρανών. Ναι, μάλιστα είδε διωγμένη. Ως πότε θα μας τρέφει όλοι σε αυτό το παιδί? Αδελφός μας είναι και έχει υποχρέωση. Ως πότε? Και νίκια ή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Έχω κάτι τιμολόγια να περάσω. Μάλιστα, καλύπτω. Καλύπτω σας. Καλύπτω, Κώστα. Καλύπτω, Βίκη. Πες σας, Κώστα. Καλύπτω. Αχ, ρε, Βίκη, τρελάθηκε. Θα μας δει κανείς. Σταμάτα πια, καλά, κανείς δεν θα μας δει. Καλά, καλά. Μουά. Μάνα. Εκείνο το οικοπεδάκι στη Λωσίων, πότε θα το πουλήσεις? Για εκείνο το οικόπεδο δεν θέλω να ακούω κουβέντα. Εκείνο το έχω εξασφαλίσει για τα κυρατιά μου. Με εσάς που έπλεξα, ποιος ξέρει ποιος θα με βγάλετε μεθαύριο. Μανούλα μου επιτρέπει. Όχι. Αν το δώσω αντιπαροχή, θα πάρουμε 4 διαμερίσματα. Τα 2 θα τα κρατήσεις εσύ, θα πάρουμε κι εμείς τα αντίπαντρα από ένας σαν πρίκα. Γιατί αλλιώς δεν το βλέπω να έρθει το νηφίο σε το μέσο της νυχτός. Ας έρθει εν το μέσο της ημέρας. Και εμένα θα αφήσετε. Εσύ έχεις άντρα! Θα στο χωρίζω! Όχι, να σου πω! Όχι, να σου πω! Βρίσκω, πίσω! Τι ώρα είναι! 9:10. Αχ, πάθαμε, τι πάθαμε! Αν σ' άγνωστος πόλεμος! Εγώ θα πρέπει να μην πω αυτό το βαλβαθά. Σφέρνοντας το σταυρό του μαρτυρία. Πάτε προσπαθώ να θεπηθώ. Τα πόδια μου λυγίζουν. Αλλά τι άλλο μου μένει. Πρέπει να αντέξω αυτό το μαρτύρο. Είμαι αδερφή εξωματικό. Ξέρω παράδειγμα για τους υπομουσίες μου. Ξέρω τι αγάπη θα θύγω μου. Αλλά είμαι όμως και μάνα. Μια μάνα που της πήρα το παιδί της. Η Ετάνη σας βούλωσε. Βούλωσε. Μόνο το ξεβουλώπι ξεβουλώπι. Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα, σας έφερα τα κοινόχρηστα του κυρίου Φιλίππου. Εντάξει, φέρε τα πάνω. Μάλιστα. Καλησπέρα. Πώς και κουβαληθήκαμε όλες εδώ, κι εγώ δηλαδή. Μοναχογέ μου, κουβαλητή μου. Μοναχομάνα μου. Λοιπόν, όσες περισσότερες γυναίκες μαζεύονται εδώ μέσα, τόσο πιο κατάστατο γίνεται αυτό το σπίτι. Να χαρώ εγώ, νοικοκυρές! Αφήστε τα αυτά τώρα, για μένα θα μιλήσουμε. Ξέρω, ξέρω, χωρίζεις. Τι σου κάνε πάλι? Να φάει το κτίνο. Κώστα, έπρεπε να δεις πως της πρόταξε την πόρτα κατά μετά και έφυγε. Και πού πήγε? Να φάει, πάλι. Ο Κυλιόδωρος. Ο Φαγκάνας. Γεια σας, πείτε, βρε κορίτσια, γιατί έφυγε. Ωραία, μακαρονάδα, Κώστα, με βόλτσα, με ζάρα, με σάλτσα, με τα όλα! Ναι, αλλά καταψυγμένη! Τι πράγμα! Καταψυγμένο, να τη βάλω στο κεφάλι να σου πέσει ο πρετό! Και πού το ξέρεις εσύ! Πέρασε ο άντρας από το γραφείο του και μου τα είπε. Και για να τον ακούω, πήγα να κάνω λάθος και να χρεωθώ 25.000. Γι' αυτό πάει καλό πολύ τα οικογενειακά εκτός δουλειάς. Ναι, εγώ ξέρω γιατί δεν θέλεις να ερχόμαστε στη δουλειά εμείς. Και τι ρε μάνα, δεν θέλω να έρθεις εσύ που όλα τα ξέρεις. Γιατί δεν θέλεις να βλέπουμε τα φρεντάκια σου εκεί που όλες εκεί μέσα θέλουν να σε ξεμυαλίσουν. Ναι, ναι, κινδυνεύω το ανήλικο. Και στο κάτω-κάτω έρθει ο καιρός κι εγώ να κάνω κάτι. Ναι, αλλά έχεις αντίπαλους αδερφές, κύριε. Ναι, αλλά να παντρευτούν, κυρά μου. Μόνος τους! Τι θες να κάνω, ρε μητέρα, να βρω στους δρόμους με μια κουδούνα και να λέω «Ντακατάν, ντακατάν, έχω αδερφές για παντριά». Ποιος της θέλει σε τη μία ευκαιρία σου και με δώσεις? Έλα σε κρέτο, πως πάρει το σκύλο. Καλά, λέω, βρερικά, όποιοι θέλει να βρω ψάχνει και βρίσκει. Αχ, στη λαϊκή της γειτονιάς, τρέχα. Κώστα μου, πολύ αλλαγμένο σε βλέπω σήμερα. Ναι, ναι, δεν κρατιέμαι. Είμαι στην ηλικία και εγώ να κάνω την οικογένειά μου. Όλη μια οικογένεια, εσύ σε βρέφο. Τσουγουτσουγουτσουγουτσουγουτσουγουτσουγουτσουγουτσουγουτσου. Άσε μα, μάνα, τι πρέπει και εγώ να κάνω κάτι. Ορίστε, βρε, ορίστε το απολολόν πρόβατο τη οικογένεια. Αυξάνεστε και πληθαίνετε, λέει το Ευαγγέλιο. Τα ξέρουμε κι εμεί τα χριστιανικά, όχι μόνο να λέμε τι μα συμφέρει. Κώστα μου, πολλά ξέρει σήμερα, μ' ακού.
Πολλά ξέρεις. Και πρέπει να πεθάνω. Εντάξει, πρεντάξει, αφού θέλει να φύγει, φύγε. Άσε με μένα και τις τρεις αδερφές σου μόνες μας, αλλά να ξέρεις, όλα αυτά εδώ μέσα θα τα δώσω σε αυτές τις τρεις αδερφές. Δεν θέλω να δώσω τίποτα. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά τα καταφέρω και μόνος μου. Καλά. Καλά, καλά, λίγο. Λίγο νερό μόνο, γιατί αρχίζεις να με συγχύζεις τώρα. Αχ, ναι, ναι, τα μάθαμε. Μόλις πάμε να σου μιλήσουμε, σε πονάει, σε πονάει. Καρδιάζει. Καλά, ναι, λίγο νερό, είπα σιγά. Θες να με πεθάνεις, δεν έχω τη σύγχυση. Έχω που έχω τη σύγχυση με το που κάνω. Θες να με πεθάνεις κι εσύ. Ρε, λίγο νερό, είπα, λίγο νερό. Ζέρα νερό. Πανουρία νερό. Κόστο νερό. Μάνα, πάνε να πάρεις μόνη σου, γιατί δεν σε προλάβουμε. Ρε, κάνε με πια να δεις καλό. Ρε, θα φύγω και θα καταλήξω τα εγώ. Τα εγώ. Είναι τα εγώ. Καλά. Δεν σηκωθείτε, βρε. Δεν νερό θέλουν αυτή η γυναίκα, όχι αέρα. Το κουδούνι. Καλέ, περιμένετε να ανοίξω. Παρντών. Λοιπόν, να δεις, θα τη συμβεί κάποια στιγμή και δεν την πιστεύουμε. Έφερα κατά... Κύριε Κόξτα, έφερα τα κοινόχρηση. Επιτέλους τα έδωσε. Άντε να δούμε πότε θα κάνει θέλευση να τα παραδώσει τον επόμενο. Δεν μας φτάνουν όλα και όλα. Έχουμε και τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αχ, τι να πω, κύριε Κώστα μου. Κι εγώ. Αχ, κύριε Κώστα μου, τι να πω κι εγώ τώρα. Τα έχω. Δεν σταυρώνω φράγκο εδώ μέσα. Με έχουν ταράξει στα. Όλες οι κουκουνατζούδες της πολυκατοικίας. Ένα κατουστάρι παιδιά. Ένα κατουστάρι κολλάρι. Τι να κάνω. Γιατί τι σου έκαναν, Κατερίνα μου. Την έχουνε ταράξει, λέει, στο θέση όλες που έκαναν τζούδες. Άμα... Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κυρία Σμαρό μου. Αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ είμαι ένα φτωχό κορίτσι. Ένα κατουστάρι παιδιά. Ένα κατουστάρι κολλάρι. Εγώ πώς θα τα βγάλω πέρα! Σκάσε με την καραμούδα σου! Καλά, βρε, θα στα δώσουμε! Θα στα δώσουμε, θέλω να πω! Και εσύ γιατί, μάνα, τις υποστηρίζεις? Μήπως χρωστάς κι εσύ τίποτα χρήματα στην Κατερίνα? Κατερίνα, σου χρωστάω εγώ τίποτα! Μου χρωστάς! Ένα! Κάτσε, δε, μάνα, έχεις και μεγάλα δάχτυλα! Ένα χαρτίδια, ένα χαρτίδια, θα κάνεις την άλλη να τις διώξουμε! Ναι, να μου δώσετε τα λεφτά από το βρωμοθυρωρίο σας και θα φύγω. Αχ, δεν μπορώ να το γίνω! Σερέμισε, έχεις την καρδιά σου. Ωραία. Τι σου χρωστάει η μητέρα μου, Κατερίνα? Αυτό είναι δική μου δουλειά. Ωραία. Θέλεις τίποτα άλλο, Κατερίνα? Τι να θέλω, κύριε Κώστα μου, τι να θέλω. Άντε, πήγαινε και έτσι, Κατερίνα. Να πάω, κύριε Κώστα μου, να πάω. Μέχρι και πηγαίνει εγώ σας βρήκα. Ναι, μας βρήκα. Αυτό το ευχαριστώ. Ένα μήνα μας κορυδεύει. Ναι. Μάλιστα, βέβαια! Αδικία, κύριε Κώστα, αδικία! Σκάσε και θα νομίζω ότι φας με κόντα εδώ μέσα. Δεν μου λες, Μαριούλα. Είπε κάτι για υπηρέτρια. Αυτό είπε. Και είμαστε εμείς για άλλα έξοδα. Αυτά να τα βλέπεις εσύ που θες να παντρευτείς κιόλας. Να πω. Καλύτερα να μπει και μια γυναίκα να μας ρωτήσει εδώ πέρα. Εγώ θέλω να βαθιαστώ μαζί της. Δεν θα ακούσω κουβέντα. Ορίστε, μας θέλουμε την πυρέτρια. Καλησπέρα. Εσείς ασφαλώς αυτοί που... Μάλιστα, εσείς ασφαλώς αυτοί που... Μάλιστα, και εσείς ασφαλώς αυτός που... Τα πάμε καλά. Καταρχήν, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ωραία, λοιπόν. Σ' ακούμε. Ξέρεις πάντα, είπαμε κάτι. Σε παρακαλώ πολύ, εγώ μιλάω. Θα το δεν κατάλαβα. Ενώ ότι θέλω εγώ μέσα, πρέπει να κάνω πρώτα ορισμένες ερωτήσεις. Ωραία, λοιπόν, πες. Λοιπόν, καταρχήν, πόσα άτομα έχετε διαμέρισμα? 4. Και πόσα άτομα είστε? 4 ζωή να έχουμε. 5, είναι κοινό. Εσύ να πας τον άντρα σου. Χωρισμένη είναι, γιατί χώρισε. Μπράβο, παιδό, να σου πούμε και τα κοκκινακά μας. Αν μην ξέρω τι γίνεται εδώ μέσα και πώς το περαιτώ, Ναι, θα σου δώσουμε και τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Εντάξει, πάρκινγκ έχετε. Τι πράγμα? Πάρκινγκ, λέω, έχετε εδώ κοντά. Τι να το κάνεις. Και αφού δεν φαίνω εγώ το ματσάκι μου. Μάλιστα, δεν μου λες το ρίτσι μου. Εσύ που είσαι και αμαξάκι, το δημοτικό το βγαλές. Κοίτα με το βγάλω. Έλα, γιατί με το βγάλεις. Ρωτέ εμένα που βγάλα ενωτάτη εμπορική και δεν αξιώθηκα ούτε μοτοσακό να πάρω. Και δεν μου λες τα σκηνή μου.
Με συγχωρείτε κιόλα, αλλά πώ θα μα παίρνετε. Αν την πίτσα σου πάτησα, ένα 200 την ημέρα. Ούτε τη βενζίνου, δηλαδή. Πού να μα αντιπαθούσε τώρα κιόλα. Που είναι 6.000 το μήνα. Και ούτε δημοτικό. Δεν τα πάμε. Καλύτερα να παντρευτώ. Τι οικονομικά θα μου βγει. Τώρα καλύτερα μου το λέτε εμένα. Δεν το λέω σε σένα. Αλλού χτυπάνε τα τέλεια. Γιατί το λέω σε αυτό, Κώστα, δεν καταλαβαίνω. Παρεδούμε. Έλα, βρε Κωστάκι μου, μην τη μιλά έτσι και έχει χάσει και το χρόνο που σε τη βλέπει. Είπα, παρεδούμε. Εμπρό. Α, εσύ είσαι στην κυρία Νικόπουλου. Δεν θα μπορέσει να έρθει κάνει. Γιατί έχει πίεση. Όχι, θα μπορέσω να τις πεις αύριο, αν είναι κι άλλες εκεί. Θα μπορέσει, πότε θα μπορέσει. Στις 7 είναι κι άλλες εκεί. Τι, εγώ δεν θα μπορέσω, γιατί εγώ παντρεύομαι. Τι είπες, Κώστα? Παντρεύομαι. Όχι. Όχι, δεν παντρεύομαι. Όχι, την έπαθες τα αλήθεια. Φυσάτε, όλοι μαζί. Κόκκινο σαν το αίμα σου, γλυκιά μου εραστή. Και τι δεν θα έκανα για να μην μου γλυκιά σου μοναδική. Τι κάνεις εδώ πολύ ξένη. Τίποτα. Τακτοποιώ. Γιατί κανείς δεν είναι τακτοποιήσει από μέσα. Μάλιστα, μάλιστα. Ο κύριος Φιλίππου δεν είναι ακόμη. Ο κύριος Φιλίππου είναι κάποιος που αποθήκη. Μόλις έρθει να μπει αμέσως στο γραφείο και να πει στη Δεσποινίδα 5 να μου δώσει τα σχέδια. Μάλιστα. Κύριε Σπινίδη, τόσο φτιάχνουμε. Μα και έχουμε κάτι τον είδα, δεν είναι. Παπα, τι κακό είναι αυτό. Ο τεράκι σας έχουν βάλει στη γλώσσα. Νομίζω πως ζηλεύετε την εφράδειά μας, Δεσποινή Μπέτη, προσόν που σας λείπει. Αν τη φλιαρία τη λέτε εφράδειο, τότε χαίρομαι που δεν έχω αυτό το προσόν, λέτε. Δεσποινής. Δεσποινής πολυξένη και όχι σκέτο όνομα. Πα, μάλιστα. Καλά, μη μας το λέτε. Σας το λέω. Αλλά τι έπαθε αυτή την πρωινιάτικα. Δεν ξέρεις. Από τότε που κατάλαβε τη σχέση με τον Κώστα ζηλεύει. Δεν βλέπεις τα γαρίφαλα που καταδίθεται κάθε πρωί στο γραφείο του. Αμπά. Κάτσε να του κάνω τώρα μια σκηνή που φάρτη. Έλα μωρέ Μπέτη μου, άσε τον κακομύρι. Σε πληροφορώ, Μπέτη μου πως. Όσο παιδί του στους άντρες, τόσο πιο πολύ σε θέλει. Αυτό μου το πει μάνα μου. Η μάνα μου εμένα είναι εξυπέρηστα ζητήματα των ανδρών. Και το αποφάσισα από εδώ και πέρα να ακούω μόνο τη μάνα μου. Επιτέλους! Α, καταφωνή. Επιτέλους! Πού είναι αυτό? Αυτός ο Κώστας. Εδώ είναι το γραφείο του, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει. Να σου συστήσω τη μητέρα μου. Πήγε, χάρηκα πολύ. Είναι να μη χαίρεσαι. Δεν το βλέπεις πως είναι. Μπλέκει με τον έναν. Δεν μιλάει. Μπλέκει με τον άλλο, δεν μιλάει. Μίλα καλή της λέω. Βλέπομαι λέει. Εδώ, ένα κουλούρι πας να πάρεις από τον κουλουριδί και του λέει. Το λαμάνισες, θα το πάρεις. Όχι, θα είναι φένα που θελαμανίδι. Ρε μαμά, σταμάτα, τα ξέρουμε αυτά, μας τα έχετε χιλιάδες. Τα ξέρετε, καλό παιδί ο Κώστας, μαμά, αλλά και γάμο λέξη. Τι να κάνουμε, αφού δεν τον αφήνει η μάνα του. Και εσύ, μάνα, το λες ή δεν το λες. Ντρέπομαι. Ντρέπεσαι. Θα το πω εγώ τότε. Να το πεις. Αλλά το λείπω εγώ, έλα σε παρακαλώ, πήγαινε τώρα. Καλά. Πήγαινε. Άντε, να μου λες. Παντρεμένα είσαι εσύ, ανήπαντρο. Ανήπαντρο. Ντρέπεσαι κι εσύ. Ρε, πες μου εμένα ποιος είναι. Εμένα που με βλέπεις. Έχω θάψει τρεις. Άμα κρυφθεί και τέταρτο γάμο, θα θάψω τέσσερις. Έλα, μητέρα, πήγαινε, σε παρακαλώ. Πηγαίνω. Αλλά να με ακούσε εμένα. Είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος. Ηλεκτρονικός, μητέρα. Στην πρίτα δεν είναι. Στην πρίτα. Α, είμαι. Θα με πεις. Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός. Απόλαυση είναι. Αγάπη, αλλά καπάτσα, μην κοιτάς εμάς που μας έφαγαν τα γράμμα. Άντε πήγαινε στον κύριο Βυσουδή που σε περιμένα το πρωί για τα σχέδια. Thank you.
καρδιά για τον κύριο Κώστα. Α, γεια σας, ωραίες μου δεσποινίδες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αλλά για το ωραίες ή το δεσποινίδες. Ακριβώς να πάντα ευχαριστώ στις φιλοφρονήσεις. Στις φιλοφρονήσεις, όχι τα σε δουλεύουν. Ναι, ναι. Μην τη δίνετε σημασία, κυρία Θεοξένη. Ξένη, σα ζηλεύουν. Ασφαλώς και με ζηλεύουν. Διότι δεν έχουν ούτε το ήχος μου, ούτε την αγωγή μου. Ναι. Εσείς, κύριε Κώστα, αν σκεφτόσασταν ποτέ να παντευτείτε, θα παίρνατε καμία από εδώ μέσα. Μα φυσικά. Εννοώ ποτέ. 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 Εννοώ. Α! Υποθέσεις κάνουμε. Υποθέσεις να κάνουμε, αλλά πράγματα να μην κάνουμε. Ήρθε να μου παραδώσει κάτι τιμολόγια. Να παραδώσει ή να παραδοθεί. Μην ξεφυσάς καλέ, θα μπουκιάσουμε. Έλα βρε παιδί, μην τις κολλάς φουκαριάρα. Φουκαριάρα, μια χαρά μας αφήνει τα γαρίφαλα στο γραφείο σου κάθε πρωί. Το τέλος θα μας πεις ότι τις λέμεις κιόλας. Όταν αγαπάει μια γυναίκα, σε λέει ακόμα και τη γάτα που χαϊδέψει ο αγαπημένος της. Ναι, μόνο που αυτή δεν είναι γάτα, αυτή είναι ποντικός με γυαλιά. Κωστάκι, δεν αστειεύομαι, θα τους βάλω τα μάτια. Έλα, πρεπέτη, είναι δυνατόν εσύ, η Φεράρι των γυναικών, να ζηλεύεις αυτό το τρίκυκλο. Εξάλλου, οι άντρες απαντούν τις γυναίκες τους μετά το γάμο. Ναι, καλά. Μιας και που πες για γάμο, μίλησες καθόλου στη μητέρα σου, γάμα. Α, ναι. Και έπαθε τρεις ψεύτικες πτυχές και μία αληθινή. Πώς θα έχω και εγώ μητέρα όμως, Δεν ξέρω, τι φύτρες θες. Και παθαίνει και αυτή η κρίση. Φαίνεται, το έχουν όλες οι μανούλες. Ναι, αλλά δικιά μου έχει και δίκιο. Χθες πήγε ο Λάκης από το σπίτι. Τη είπε να με πείσει να το παντρευτώ. Ο Λάκης, ποιος Λάκης? Ένα πρώην φλερτ. Εσύ δεν είπες ότι είμαι Φεράρι των γυναικών. Αυτά τα μάτια μου πουλούσαν. Ναι, αλλά να τα πάρεις από δεύτερο χέρι, κάνουν την αξία τους. Όχι. Λοιπόν, αυτό δεν το περίμενα ποτέ από σένα. Ούτε εγώ από μένα. Εγώ που τους κάνω για σένα πέρα. Που έγινα θυσία για σένα. Εξάλλου έτσι είναι η ζωή. Θα γνωρίσεις, θα ερωτευτείς και θα καταλήξεις. Δηλαδή έχει τώρα. Γιατί εσύ δεν γνώρισες πολλές γυναίκες? Πάρα πολλές. Δηλαδή πόσες? Πάρα πολλές λέμε. Πόσες Κώστα? Πάρα πολλές. Τώρα εδώ. Πάρα πολλές. Όλα. Πόσες, νούμερο θέλω. Πάρα πολλές. Νούμερο. Τη μάνα μου, τις σχέσεις μου, τις αδελφές μου, τόσες πολλές τις χάθηκα πλέον τις γυναίκες. Δεν μπορώ. Και εγώ έτσι πως μου συμπεριφέρει κανόμως οι άνθρωποι, θα πρέπει να τους έχω συγκατήμα τώρα. Γι' αυτό λιμονώσαμε να παντρευτείς. Όλο εκεί το παντρευτείς. Παντρευτεί, μην μιλάς για απογόνους, γιατί βλέπω κάθε βράδυ που έρχεται να κοιμηθεί, βλέπω κάτι όνειρα και λέω αχ, πού είναι η μπέντη να βάλουμε πρόσωπο για δυο-τρεις απογόνους. Αναχαθείς, πρόστιχε. Γιατί να τραβώ, εξάλλου αυτό δεν είναι ο προορισμός του γάμου. Γάμο. Α, να σας συστήσω, από εδώ η μεγάλη μου αδελφή που έχει έναν άντρα που όλα τις θα ανέχεται εκτός από τις μπουνιές της. Πάλι υπερβολικέ. Χάρηκα πολύ. Και εγώ, τον είδατε. Αχ, εγώ φταίω που γύρισα χθες και σ' άκουσα σπίτι. Είχε το θράσος να ρωτήσει πού ήμουν, με τον εραστή μου, του λέω. Και είχε το θράσος να γυρίσει την πλάτη και να διαβάσει την εφημερίδα μετά. Το κτίνο, σαν δεν τρέπεται. Βλέπεις η εραστή μου έχει ένα κουσούρι να βάζει τον άντρα της όλη την ώρα με κοσμητικά επίθετα. Ε, Κωστάκη, τώρα δεν είναι δυνατόν να σου μιλάει γυναίκα σου και εσύ να τη γυρνά στην πλάτη, Να και ρασιμαχία. Και δεν άφα μόνο αυτό και του λέω, ποια είμαι εγώ και μου μιλά έτσι. Μάνα σου ή αδελφή σου και μου λέει, είσαι τρελή. Τάχα. Και από το φαγούμι μου πήρε ένα βάσο και το κοπάτισε στο κεφάλι. Δυστυχώς δεν έσπασε. Σαν δεν τρέπεται ο παλιάνθρωπο. Εγώ θα του πέταγα ψυγείο. Μωρή, τι μας λες. Όχι, θα τον άφηνα να είναι τρελή, Όχι, θα λέγε τη μάνα μου την αδελφή μου και εγώ θα καθόμουν έτσι. Κωστάκη, πρόσεχε πως μου μιλάς γιατί θα σου πετάξω την ρόλα. Τι να σου πω, πέταξε την ραχομηχανή. Κάτι πάλι θα το λέει. Να σου πω. Δεν τρέπεσε λίγο, τα δικά μου τα νεύρα θα σκέφτεσαι. Που θα μου πεις εσύ. Άσε με. Να σου πω. Και του λέω, εδώ θα φυτέψεις δέντρο, εδώ κάτω, εδώ μπορείς, φύτεψε, ναι. Γεια σου. Γεια σου, δεν μου λες, τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί μαλώνουμε. Δεν μαλώνουμε, Να σας συστήσω, από εδώ η δεσποινή μαμά μου ή μπέτη μου. Η μαμά μου ή μπέτη μου, η μπέτη σου, η μαϊμούδα μου, η μάμη, η μπέτη. Εντάξει, Κώστα, το καταλάβαμε. Τι το λες τόσες φορές? Το λέω πολλές φορές για να καταλάβει ότι είσαι η μάνα μου. Ωραία, εντάξει, όμως δεν μου πάτε, γιατί μαλώνετε. Καλέ, εγώ τους έλεγα τα προβλήματα μου με τον γάμο μου, με τον ηλίθιο δηλαδή, και υπέφερε το μέρος μου και έτσι θα κάνω. Μάλιστα. Ξέρεις, με την Πέτη όλη την ώρα μαλώνει. Όλη την ώρα. Ναι, έρχονται ώρες που τον μισώ.
Ναι, ξέρεις, πολλές φορές το μίσος μπορεί να είναι και κρυφή αγάπη. Α, εσύ λες τα άλλα, τα παλιά που ήξερες. Εξάλλου, η Μπέτη μας είναι πολύ κατά του γάμου. Ε, Μπέτη? Πολύ κατά. Μπράβο, έχεις και εμένα αυτό το ζώο που παντρεύτηκα. Ναι, για να εξασκήσει να σπάς βάζα. Αν ξαναπατήσω εδώ το πόδι μου, τρυπήσει τη μύτη. Εμένα με συγχωρείτε, έχω και δουλειά. Σκάρτε πολύ. Εγώ όμως καθαρά. Τώρα δεν μιλάς ωραία για την κοπέλα, τι σου φταίει. Τώρα. Δεν έλεγα αυτό, εσύ έλεγε το άλλο. Ότι όταν δύο άνθρωποι που μεσκιούνται και μετά αγαπιούνται και μετά. Κατάλαβες, μωρέ, ναι. Ναι, κατάλαβα. Μπράβο, Κωστήρα μου. Συγκεκριμένα κατάλαβα ότι πρέπει να έρχομαι εδώ μέσα και να κόβω τη φόρα μερικών. Τώρα, δεμάνε τη φόρα, θα μου κόψει το ψωμί. Και επιτέλους κατάλαβα, δεν πρέπει να με κάνει ρεζίλι. Εγώ θα σε κάνω ρεζίλι. Βασίλη, είπα. Βασίλη. Ρεζίλι, είπε. Αχ, εγώ που θυσιάστηκα για να σε σπουδάσω. Μια καρέκλα, σας παρακαλώ. Τι, να κάτσω. Τι να την κάνω, πάρε σπίτι σου. Αφού κάθεσαι. Τι κάνω, κάθομαι. Αχ, δεν αισθάνομαι καλά. Αχ, κρατήσου ρε μητέρα και τις αμολάσεις κρύες στο σπίτι. Ναι, κορόιδευε, εσύ κορόιδευε. Θες κοντεύω να σας μείνω. Στον τόπο. Τι συμβαίνει εδώ, κύριε Φιλίππου. Να, εδώ με τη μητέρα μου. Για αφήστε οικογενειακά για το σπίτι και ελάτε λίγο πιο εδώ που θέλω να σας μιλήσω. Για ελάτε. Μάλιστα. Πού χαθήκατε τόση ώρα, κύριε Φιλίππου? Να, έλεγα στη μητέρα μου. Αχ, τι θες εσύ εδώ. Μα ελάτε, είπε. Έλεγα στη μητέρα μου να με αφήσει να εργαστώ. Καλά. Μου είστε γνωστή φυσιογνωμία. Α, πρόεδρος του σωματείου του Καντατζούδων Αθηνών και Περιχώρων. Μα τι λες. Θυμάστε ένα βράδυ που έξαμε στην κυρία Ζηβοπούλου. Α, ναι, ναι, θυμήθηκα. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε. Μια άλλη φορά το συζητάμε. Κύριε Φιλίππου, τις καταστάσεις. Μάλιστα. Και άμα έρθει μια κυρία για τη γραφομηχανή, δεν θέλουμε πέσα της. Διέλυσε το γραφείο άντρας της και την πουλάει. Αλλά την πήρα χθες στο σπίτι μου και καταταλαιπωρήθηκα. Και μην ξεχνάτε τις καταστάσεις. Μάλιστα, μάλιστα. Άντερε μάνα, άντερε μάνα, άσε με να εργαστώ, πήγαινε σπίτι. Ρε σιγά, δεν έχω δουλειά, θα κάτσω εδώ να σε περιμένω. Άνοιχε εκεί να φέρω, είμαι δύο μέτρα. Αχ, βάσανα κι εσείς. Γίνεται μάλα δίχως βάσανα. Συγγνώμη, τίποτε. Δίχως βάσανα, βάσανα. Α, βάσανα, βάσανα, καλά ακουφά, από την Ισπανία θα είναι κυρία. Ε, κάνε παιδιά σου λέει μετά. Και να έρθεις αγόρι. Όποτε θες το κουκουλώνεις. Α, κοιτάξτε, έχει και το αγόρι τους μπελάδες του όμως. Το αγόρι, όποτε θες το παντρεύεις, με το κορίτσι τι κάνεις. Ε, έχω τρία και ξέρω. Όταν ειδικά δεν είναι ικανό να το κάνει και από μόνο του. Άντε ρε μάνα, πήγαινε σπίτι. Κόψε αυτό το ρε μάνα, με προσβάλλει. Αυτό το μανεκέν είναι ασφαλώς για την γραφή. Εσείς είστε για την γραφή. Μάλιστα! Και είχα να ξεκαθαρίσουμε. Θα την πάρεις ή θα την πάρεις. Δυστυχώς δεν θα μας πει αυτή. Γιατί? Ε, με έτσι που είναι. Πώς είναι δηλαδή? Είναι πολύ μεταχειρισμένη. Το κακό σου το καιρό! Τι βρεις καλά, κυρά μου. Μια ώρα που χτύπαγα με το δάχτυλο και δεν έλεγε να πάρει μπρος. Θα θούρεγα τώρα. Μα τι να το πείτε καλέ, έχει δίκιο, την είδα κι εγώ, έχει τα χάλια. Δεν μου λες εσύ κυρία μου ποια είσαι και μιλά. Ε, λοιπόν, κοίτα τρόπος. Εγώ είμαι η μητέρα του κύριου διευθυντού. Α, εσύ είσαι που δεν τον αφήνει να την πάρει. Τι βρίσκει καλά, κυρία μου, και ο κύριος διευθυντής είπε, πολύ μεταχειρισμένη είναι. Το κακό του το καιρό και αυτού. Τι βρίσκει καλά, κυρία μου, πάει τη γραφομηχανή και στο καλό Θεό. Α, παρεξήγηση και τη γραφομηχανή λέγατε τόση ώρα. Μεταχειρισμένη είναι. Συγγνώμη, παρεξήγηση. Ε, καλέ, σιγά γίνονται αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε. Αχ, άντε ρε μάνα, άντε κύρα κρέμ καραμελέ, πηγαίνετε. Ρε κάτσε, θα τελειώσω τη συζήτηση με την κυρία και ρε, θα φύγω. Ρε όχι το αγόρι, όποτε θες το παντρεύει. Εμένα μου λες. Τι παντρευείς. Τίποτα άσε με εμένα, τα δικά μου λέω. Αντάξει. Το κορίτσι, εγώ πάντως της το είπα. Δεν της είπα, θα επέμβω. Συγγνώμη, τι της είπατε. Δεν της είπα, θα επέμβω. Αχ, η μάνα της Μπέτης είναι αυτή. Αχ, η κακόμοιρη, πώς θα γίνει έτσι. Θα κοντεύει και θα πλώνει. Θα θυμάμαι σε λακκούβα στο κρεβάτι. Και τι θα πείτε σε εκείνον τελικά. Καταρχήν, όλοι οι άνθρωποι είναι βλάκες. Όχι κι όλοι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ε, τουλάχιστον αυτό το οποίο θα έχει πλέξει την κόρη. Σε παρακαλώ, πολύ παιδί μου, ας προσέχουμε τα λόγια μας. Μα για σένα λέει παιδάκι μου. Όχι, αλλά μπορεί να λέει για κάποιον φίλο μου. Φίλο σου, δεν μπορεί εμένα έτσι να μου εξέλιξει το κορίτσι μου. Πολύ σωστά ήθελα να πω. Είδε τι παθαίνει. Άντε πήγαινε έτσι στην καρδιά σου. Όταν δεν πρόκειται για το παιδί μου, δεν παθαίνω τίποτα. Α,
Να σου πω ότι θες την κρυσούλα σου, ε! Καλό, δεν ξέρω. Και για πείτε τι θα κάνετε. Ψακιδιάσω και θα τη πω. Λοιπόν, η κόρη μου είναι σε ενδιαφέρουσα. Με δεν έχει την άποψη σχέση, άρα οφείλω να την αποκαταστήσει. Σωστά, σωστά, σωστά. Τα χαλάς τώρα με αυτό. Ρε μάνα, τι έγινε, γη εσύ. Εσύ, παιδί μου, σεισμό. Εσύ το καταλάβετε ότι γη εσύ. Μα δεν εσύ. Κι όμως εσύ. Και εγώ! Εγώ σταθήθηκα! Σα παρακαλώ, λάτε αύριο και μια κατεδάφιση. Με τις υγείες. Ευχαριστώ, πέτε μου έναν αριθμό. 1 εκατομμύριο. Έλα, βρε Κώστα, μην την παιδεύεις τώρα τη φουκαριά. Ας την αναμετράει, πας και δυνατήσει. 8 Σπύρος. Ο Σπύρος δεν άρχιζε από σου. Ο Σπύρος άρχιζε από σου. Καλέ, ο αδερφός μου, ο Σωτήρης, με θυμήθηκε. Τέλος πάντων. Και δεν μας είπατε, τι θα κάνετε με αυτό το κύριο. Είπαμε, αφού το πρώτο θα την αφήσει ενδιαφέρουσα, μετά θα τον αφήσω. Εντάξει, όμως δεν είναι σωστό αυτό τώρα. Τέλος πάντων. Όχι, η κόρη του που το είχε το μυαλό της. Παρασύρθηκε. Και αυτό παρασύρθηκε. Όλοι μαζί παρασύρθηκαμε. Άντε πήγαινε. Εντάξει, άντε να πάω. Έλα να σου πω εσένα. Τις παγίδες είδες πως τις βάζουν. Είδα. Ωραία, τέλεια. Αντίο σας και καλή δευτεριά στην κόρη σας. Και στην δικιά μου. Τώρα θα φούλαγα. Καλά να πάθεις. Τζα. Γιατί έκανες αυτό το γραφείο και δεν έκανες πήγε να κάτσεις εκεί. Τώρα και σμόθα, σου δώσω. Για μένα θα μου δώσουν. Εσύ δεν είσαι ο Κώστας. Εγώ είμαι, αλλά την έπατες κυρία Δόμνα. Σε έφαγε η φλιαρία σου. Θα σε πω τώρα που θα έρθει η κόρη μου και η φλιαρία σε έφαγε. Γύρισα και ήρθα να τα πούμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Άντε δρόμο. Κωστάκι, πώς μιλάς έτσι στη μαμά μου. Μα ήξερες τι λόγο άρχισε να μου πει ότι δείχνει είσαι σε ενδιαφέρουσα. Έτσι τα έλεγε. Έτσι τα έλεγε, αλλά αν τα ακούγε αυτά η μάνα μου με το πορεία θα την παίρνανε. Άκουσα να του πω από τα παιδί μου. Άντε Βαλένθια. Πηγαίνω, αλλά αν δεν σε πάρει κι αυτό θα του ρίξω βιτριόλι. Αχ, και δεν ξέρω και κοντεώνα την αράξη την ομόνια. Χρόνια θα σηκωρώνια. Για όνομα του Θεού και εσύ, βρε Κώστα. Αγία γυναίκα η δουλάπα. Έτσι τα έλεγε, αλλά και το βάθος είναι πολύ καλή. Έτσι τα έλεγε στο πολύ βάθος. Είδες με το κόλλησε. Καλέ, τι να κάνουμε. Έχει δίκιο στην τελική. Έχει δίκιο στην τελική. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, πού θα πάει όλο αυτό. Είσαι άντρας ή δεν είσαι. Τι τη λες, είμαι. Όταν ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα και ολοκληρώνει τη σχέση του μαζί της, πρέπει να την πάρει. Καμία αιτήρηση. Να πιείς από τη μάνα μου και μετά. Μάμε, στη ρώτησα, τρέξανε σε μένα. Δεν άφησε, δεν παίρνει στον ίδιο φούρνο. Ένα. Κατάλαβα. Υπεκφυγές. Να τα πάλι. Δεν μπορώ να τα βάλω με τη μάνα μου, ρε παιδί μου. Και ύστερα. Έχει την καρδιά της, δεν γίνεται. Και ύστερα είναι και το άλλο. Πρέπει να παντρέψω τα αδελφές μου. Και είναι και λίγο. Είναι δύσκολο. Είναι παιδί μου. Όλο δύσκολο είναι πάλι. Μα να σου πω, σε έχει δει. Η μία είναι τρελάρα, η άλλη. Υπάρχει κι άλλη. Μόνο να σου λέω. Τη λένε Φανουρία. Άντε να βρεθεί άνθρωπο να την πάρει με τέτοιο όνομα. Α, έχουμε σαν τα αλλάξει και με το χριστιανικό. Αυτή μόνο να βρίσκεται ένα σπάτι θα γλιτώσουμε. Γι' αυτό, όταν με τον καλό παντρευτούμε, θα σε πάρω από το χέρι και θα σε παρουσιάσω. Από εδώ η νύφη σα! Χαίρε, νύφη, ανήφευτε! Να τη χαιρετισμή! Η αδερφή σου, Ναι, η Τζαναπέτα! Βράτα από εδώ, φτύνει κι αυτή. Αυτά σε μαθαίνουν του κατακόμπε που πα. Την ανομία μου, εγώ γνώσκω. Τα μάτια του τροπάλι είναι να αλλάξω εγώ τροπάλιο. Εσύ δεν μπορεί, κύριε, γιατί εσύ είσαι ένοχο. Αλλά στην ουδίκη σου οφθαλμώνει τα πάντορα. Πού το βλέπει τον οφθαλμό, βρε παιδιά. Γιατί ένοχο δε σπινή μου, δεν μπορεί να έχει σχέση με μια κοπέλα. Ναι, αλλά τι είδου σχέσει να έχει με μια κοπέλα. Διπλωματικέ, αυτά λέγαμε πριν. Τι σχέση μπορεί να έχει ένα άντρα με μια γυναίκα φανουρού. Φανουρού. Άσπηλε, αμόλυντε, άχθορε, άχραντε. Αλλά λόγια. Και τέλο πάντων, εσύ γιατί μα κουβαλήθηκε εδώ. Κάνουμε έρανο για το φιλόπτωχο ταμείο τη ενορία μα και ήθελα και οι συνάδελφοί σου να προσφέρουν τον Απολλών του. Ναι, έναν Απολλών έχουμε όλο και όλο, σε ένα θα το δώσουμε να μην πει. Άντε σπίτι, γρήγορα. Καλά, Κωστάκι, πάω τώρα. Στη μαμά να τη πω τι άκουσα. Τι άκουσε. Τι άκουσα, τι ανομίε σου άκουσα, βρέ. Τι ανομίε. Και το κάτω-κάτω, αν το πάρουμε κατά τα σγραφά. Πού ο Θεό συνέζευσε, άνθρωπο μη χωριζέτο. Σα παρακαλώ, μην ανακατεύετε το όνομα του Θεού στι βρωμοδουλειέ σα. Κώστα, σας έφερα τα ετοιμολόγια του κύρου Παπαδόπουλου. Τι θέλεις εσύ εδώ, βρωμοκόριτσο! Τι θέλεις, βρωμοκόριτσο! Αυτή! Στενάγιασε τον άντρα της αδερφής μου! Και τώρα θέλει να χωρίσει για να πάρει αυτή! Μα πού είναι ο φαρμός τώρα! Κωστάκι μου, ψυχοφαντίεσαι! Ο γαμπρός της απλώς εκτίμησε τα συνδικά του μαχά! Και μας τρόπους και στον τροπάλιο! Σπίτι γρήγορα, Καστανή!
Τέλος πάντων, σε αυτό το γραφείο συνιστίζονται όλοι οι αμαρτωλοί. Ναι, μόνο που μερικοί τις αμαρτίες τις στολίζουμε 30. Και η σιωπή μου προς απάντησή σας. Πρωτότυπο. Η αδελφή μου, η αδελφή του Κώστα, του Κώστα του Φιλίππου με παντρεμένο. Και να δεις, πάντα και ψάχνεις. Βρεσκοτάκι μου, τώρα σταμάτα να πηγαίνω έτσι. Σε ξέρω, τώρα έχουμε ένα λιγότερο πόδι για το χάμπι. Όλα εκεί τα παντρεμένη. Πού να το πάω, πού να το πάει. Έλα, πια με το γάμο μας. Τι θες, αγόρι μου, δηλαδή. Παιδιά, το βρήκα. Τι έβρικε στη σύμβρα, κοιμήθη τη δεκάρα, τι. Μόνο μία λύση υπάρχει στο πρόβλημά σα. Με παντρευτείτε κρυφά. Τι πράγμα. Με παντρευτείτε κρυφά. Θα κάνετε ένα πολιτικό γάμο. Εν τω μεταξύ, η Μπέτη θα μιλήσει, θα γνωρίσει καλύτερα τη μητέρα σου, θα τη κάνει όλα τα χατήρια και στο τέλος θα τη τα αποκαλύψετε όλα. Πολύ ωραία. Και τα έξοδα τη κυρία δεν θα τα αναλάβει. Για γάμο μιλάμε, Κωστάκη. Για γάμο εσείς, εγώ για την κυρία τη μάνα μου. Αυτό είσαι. Τώρα αποκάλυψε τον πραγματικό σου αυτό. Εγώ σε νοιάζω μόνο να περνά καλά και μετά να με πετά στη μένη λαμονόκουπα, ε! Μα εγώ σε αγαπάω, παιδε Μπέτη. Τότε διάλεξε. Εγώ κάνω τη θυσία να μην είναι ο γάμο μα κρυφό. Εντάξει, Κωστάκη, εντάξει. Τράβε λοιπόν εσύ τον δρόμο σου. Να τραβήξω κι εγώ τον δικό μου και να είσαι σίγουρος ότι θα φας πολύ σύντομα κουπέτα από το γάμο μου. Λοιπόν, Κώστα, διάλεξε. Είτε την αγαπάς, είτε την αγαπάς. Αχ, εσένα. Αχ, τι ωραίες ιδέες που έχεις. Δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Οι τρεις σας μόνο κι εγώ κουμπάρα. Άντε, ας πάρει το παλιάπεδο. Αγάπη μου! Κοίτα, εδώ είναι ο φωτοαυγός, θα σου πω μετά. Εσύ Κωστάκη, από τον κάτω, ναι. Ναι, ακριβώς από τον κάτω. Σπίτια, πόσο φόβος είναι πολλά. Να πεις το τελικοστήριο βασικό του 5-6-7-8-1-10 κατοστάρι. Κάτω εγώ σημείο. Τριτοτέτα. Άντε, πάμε να συγκεράσω με κατά. Μισκοτάκι. Μισκοτάκι. Μαξιμαδάκι. Άντε να σε το πει. Θα με το πει. Εγώ θα το πω το κλειδάκι, τι θα λέει κάνε. Εγώ, μια που τη δείτε εδώ. Δεν μου λες. Λοιπόν, άκου εδώ και διάρα. Όταν όλοι θα πέφτουν να κοιμούνται, και εγώ θα κάνω τάχα πάλι ότι κοιμάμαι, θα ανεβαίνω από το φωταγό, θα έρθουμε στη φωλή, θα μα κάνει καλό από γόνου. Μάλιστα, και για να έχουμε καλό ρόλο, πώ θα κρατήσει αυτό. Δεν φαντάζομαι για πολύ. Έμαχα να τη συμπαθήσει και να τη συνηθίσει, μάλλον. Κατάλαβα. Άντε να δούμε τι άλλο θα κάνω για σένα. Δεν τα κατάλαβε τίποτα η μάνα μας ότι παντρεύτηκα κρυφά με την Πέτη. Όχι, δεν νομίζω, αλλά το φοβάται. Κι ύστερα έπρεπε να τις φέρεις να μείνουν από εδώ από πάνω μας. Αυτό είναι που λέμε ότι η γυναίκα πάνω από το κεφάλι μου. Ναι, αλλά αυτό εννοώ σε τη μαμά. Και είναι και αυτό το άλλο, ρε παιδί μου. Τι άλλο. Αυτό το πάνω κάτω, πρέπει να το κόψεις. Μπα, κι εγώ να μην κοιμάμαι με τη γυναίκα μου. Να κοιμάσαι, βρε Κώστα μου, αλλά να βρεις έναν άλλο τρόπο. Γιατί θα σε δει κανένα μάτι, θα πέσεις και μετά θα τρέχουμε. Ωραία, δεν πρέπει να είναι. Πάνε μέσα στις φυλλατζίλες. Ναι και εμπρός. Ναι, έλα Κώστα, Μπέτη, μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Ναι, είμαι μόνος. Α, όχι, δεν είμαι. Μα καλά, προηγουμένως μου έλεγες ότι είσαι μόνος. Ναι. Όχι, είναι. Ναι, στο όχι. Αν δεν χάσω. Τι είπες Κώστα. Δεν το είπα σε σένα. Σε μένα. Όχι. Περάστε το ακουστικό κάτω, σε περίμενε. Τι δεν είσαι εδώ. Άκουσε τηλέφωνο, ήρθα. Το σήκωσε, εγώ φύγε. Ζή, εκτιμιστικά. Α, εσύ δεν πα από πνιγμό. Ωραία, γέμισε την πανιέρα. Βάζει το κεφάλι σου μέσα και περίμενε να έρθω να σε πνίξω. Καλά, περιμένει. Έλα, αγαπημένη η τι μου. Η μητέρα σου μα προσκάλεσε για δείπνο, λέει, μα έχει μία έκπληξη. Ξέρει τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν με κατάλαβε τίποτα και να έχουμε μπλεξίματα. Δεν νομίζω. Α το αρθούμε λοιπόν. Ναι. Καλά. Καλό καρθόν. Ναι, και θα σου φέρω και γλυκό με παραθείο. Δεν σκηνή τρορό.
Έχεις την ευγενή καλοσύνη να χώσει το κεφάλαιο σου εδώ μέσα. Θέλω να δω πόσο έξω βγαίνουν τα μάτια σου. Άντε πάνω να δείξεις. Έλα εδώ, έλα εδώ. Α, εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Α, εσύ δεν θα βάλεις κάποιους αγροτικές φυλακές. Εδώ είναι ο Κώστας, πού είναι ο Κώστας. Κώστα μου, χάνομαι. Διαζύγιο. Όχι, μακάρι να ήταν αυτό. Τώρα μου τα χαλάς. Ποιος ήτανε. Μητέρα μου, χάνομαι. Μπράβο, διαζύγιο. Έπεσες κι εσύ έξω, άσε μας ερευνικά. Έλα, ερευνικά, όλο άμα ξανάρθω εδώ, να μου τρυπήσει τη μύτη. Έλα, ερευνικά, όλο και τα ίδια και τα ίδια. Τι και έχει ο αδερφός σου. Καλά. Άσταθα. Για πες μου εσύ, δεσποινής, μητέρα μου. Ναι. Τον ύψο τη βρήκε στο γαμπρό για την πέση. Αυτό το πω να με βοηθήσει κι αυτός. Αν δεν την ατρέψω, δεν θα σκάσω. Δεν θα μου πλήξουν εμένα μητέρα και κορτογιό αυτές. Τουλάχιστον είναι ωραίος ο γαμπρός. Ελευρετής ο σαχλός στη γωνία που έχει το κατάστημα ηλεκτρικό με τα γένια και τις μαλούμπες. Κώστα, Κώστα! Τι είναι, μαϊμούδα? Έλα, ρικά πάνε μέσα με την αδελφή σου, να αποκατήσεις τον αδελφό σου. Ναι, 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 έλα εδώ. Να πάρεις το ζώο. Ναι, ευχαριστώ. Κάτσε, αγόρι μου. Ορίστε. Να κάτσε, αγόρι σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άκουσα από προσεκτικά. Πρόκειται για την Μπέτη. Πού πας? Να σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Έλα, βρε, κάτσε κάτω. Δεν θα γκρινιάξω αυτή τη φορά. Περίεργα μου τα λες. Λοιπόν, η Μπέτη είναι μια κοπέλα που ήρθε ο καιρός της να αποκριθεί. Δεν ήρθε. Για συνέχισε. Θέλω να πω ότι αφού είστε τόσο στεναδεμένοι μεταξύ σας, έχεις και εσύ την υποχρέωση, δεν είναι? Λοιπόν, Μανούλα, δεν περίμενα να μιλήσει με τόσο καλά λόγια για αυτό το κορίτσι, την Πέτη μας. Γιατί καλά, έκανες εσύ ποτέ κάτι για να αποκαταστήσεις αυτό το χρυσό κορίτσι, το όμορφο, το μορφωμένο? Λοιπόν, να δεις τι ατσίτας που είναι ο γιος σου. Έκανα! Τι έκανες, δεν έκανες. Έκανα. Συγγνώμη που θα έκανα. Σου πω, αλλά δεν έκανες. Μα έκανα. Ξέρεις, βρήκα γαμπρό στην Πέτη. Τι ώρα, καλή. Τι έκανε, λέει. Τι βρήκε. Είναι άντρα. Γιατί, αφού είναι, είπαμε, είναι κατά του γάμου. Όλες οι κοπέλες είναι μέχρι να βρεθεί το κορίτσι που θα τσιμά. Τώρα και εσύ τι ανακατεύεσαι. Να σου πω τώρα, δεν μ' αρέσει πολύ ορκή που σου κάνουν μητέρα και κόρη. Εξάλλου να τη λέει άλλα. Ρε, ας θυμάνε τη στο αφρολέξ. Κώστα, θέλω να βοηθήσει αυτή την υπόθεση και προπάντων να πείσει την Πέτη να παντρευτεί το παιδί. Θέλεις εγώ. Εγώ. Να πείσω την Πέτη να παντρευτεί το Περικλή. Η πια η πια λουλουδιασμένη. Βρε, 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 Κώστα, Κώστα. Έλα τώρα. Αμάντια, άσε τις αχλαμάρες. Να χτύψε το κουδούνι, τρέχα να ανοίξει το σάκι. Τρέχω, τρέχω, μανούλα μου. Άσε τώρα τα αστεία, σοβαρέψου μια φορά, πω πω. Γεια σου, κοτάκι. Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε, καλά, καλά. Καλά, ευχαριστώ. Ωραία. Καθίστε, καθίστε. Καθίστε, κύριε Δόμνα. Λοιπόν, φάγατε, αντέχετε. Τι ευγενικό που είστε, ούτε μια καρέκλα την έδωσα. Φάγατε, λέω, αντέχετε. Τι λες, μωρέ. Ρωτάω αν φάγατε και αντέχετε. Δεν σε καταλαβαίνω, Κώστα. Θα με καταλάβεις, θα με καταλάβεις. Ο Κώστας μου, πολλά κύχια σήμερα. Ελέγχει λοιπόν, μαθαίνετε. Παρακάτω να δεις κάτι μου που θα φάω. Λοιπόν, η μάνα μου, που τόσο σας συμπαθεί, να σε εκτιμάει και σε αγαπάει, αποφάσισε να βρει άντρα στην Πέτη, να την παντρέψει. Πάλι, τι πάλι. Εννοώ πάλι τα ίδια, αφού εγώ το έχω δηλώσει, είμαι κατά του γάμου. Ένα λεπτό, κορίτσι μου. Σαν λέω, άμα ήθελα να διαλέξω κανένα γαμπρό, δεν μπορούσα να διαλέξω από το τέλος. Ένα λεπτό, κορίτσι μου. Και άμα είναι καλά καλό, θα τον αφήσουμε να φύγει. Τι λες, ρε κομμωδίνο. Μανούλα, φέρε πίσω από την ατοπικό που μου λες. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, κύριε Φιλίππου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μικρή, αλλά εγώ δεν παντρεύομαι. Μα πώς γίνεται, κοπέλα μου, έχεις θεδίσεις μία με τον ένα, μία με τον άλλον. Πώς πρέπει κάποια στιγμή και εσύ να παντρευτείς. Κώστα, πρέπει λέω. Κώστα. Ναι, πρέπει. Πρέπει, όλα γίνονται άμα είναι πλούσιο. Άμα είναι πλούσιο. Μανούλα, θέατος από εκείνο το γλυκό. Πρέπει, λέω, είπαμε. Επιμένει. Επιμένω. Μάλιστα. Εφόσον λοιπόν επιμένεις κι εσύ, που είσαι λογικός άνθρωπος, θα παντρευτώ. Όχι, 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 τώρα που το σκέφτομαι, μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα ενός γάμου. Και ακόμα και η ιδέα μας δεν θα κάνω κάτι. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Έτσι. Και ποιος είναι αυτός ο λαμπρός νέος, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν τον έχεις προσέξει, αλλά αυτός σε προσέχει όλη την ώρα.
Είναι ένας μοντέρνος νέος με πλούσια μαλλιά και μακριά γένεια. Αχ, ωραία, τα κόψουμε να τα πλέξουμε πουλόβερ. Θα λέω Μπεργκλής που έχει το κατάστημα ηλεκτρικά στην Ιταλία. Τέλεια! Ηλεκτρικά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια. Άρα και θα έχει ηλεκτρικές καρέκλες. Ηλεκτρικές καρέκλες, να κάθεστε να παυτικά, να πατάω εγώ το κουμπί. Και πότε θα το γνωρίσουμε. Να, κάνε ξανά σε λίγο να έρθει αυτός με την αδερφή του. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Μαρούλα, φέρτησε από εκείνη, και εκείνη από εκείνο το γλυκό. Κόστα, σταμάτα, εγώ το είπα, μα. Αφήστε, αφήστε, θα ανοίξω εγώ. Ιδούν, Ιμφίος, έρχεται. Ασύγουν, ασύγουν. Γεια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Ντομίτσα μου. Πώς είσαι? Καλά. Να σας συστήσω. Η κυρία Σωτηροπούλου. Χάρηκα, χάρηκα. Και η δεσποινή Σωτηροπούλου. Χάρηκα. Ο Περικλής. Καθίστε, δίπλα μου, καθίστε. Ο Περικλής δεν γνώριζε για το σημερινό ραντεβού. Εγώ το είχα κανονίσει. Είναι το μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Oh. Πρωτάθλημα είναι αυτό. Έφυγε το απόγευμα και ακόμη να γυρίσει. Δεν πειράζει. Να έρθετε μια μέρα σπίτι μας να τα πούμε. Θα αναγύριστο να πάει πίτα, το εκεί να μου Εγώ φταίω. Ας πούμε αύριο που είναι αυτά τα μαγαζιά. Θα του το πω, θα χαρεί πολύ να το μάθει. Αχ, τέλειο, όλα καλά πάνε τελικά, ε. Όλα θα πάνε. Όλα θα πάνε. Και θα σε ευχαριστεί πολύ για τα ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Αχ, καλή μου. Λοιπόν, και αφού τα είπαμε κιόλας, και για να χάρει και το στάκης μου, θα του φέρει νύφη εδώ μέσα σε λίγες μέρες. Τι πράγμα? Νύφη Κωστάκη μου, καταπληκτική, πλούσια, ωραία. Να ζήσετε λοιπόν κύριε καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσει τώρα η νύφη. Δεν από εδώ, φέρτε από τη Θεσσαλονίκη σε 5 μέρες. Είναι αυτό που λέμε ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Όχι, από την Πέρια είναι. Λοιπόν, και τα μητέρα πάμε να φύγουμε. Καλή νύχτα σας και θα σε ευχαριστούμε. Άντε μωρέ, θα σε ευχαριστούμε. Κουβά, με κουβά. Ώρα να πηγαίνω κι εγώ. Όπως θέλεις, Αντωνίτσα μου. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ, καληνύχτα. Καληνύχτα σας. Κώστα, τι θα γίνει τώρα που ο Περικλής θα πάει στο σπίτι της Μπέτης. Α, δεν θα πάει. Λοιπόν, κάλυψε με, εγώ θα πέσω και πάω να κοιμηθώ, θα πάω να ανέβω πάνω από το φωταγό. Αχ, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Όλα θα πάνε καλά. Πού είναι ο Κώστας όμως? Έχει πάει για ύπνο. Ναι, ήταν πάρα πολύ κουρασμένη. Σήμερα καλό φόρα και τον θάω του μιλήσει προσωπικά. Έλα, βρε Ρίκα, πέστε σε εμάς, το ίδιο κάνει. Δεν ήταν ίδιο καλό. Φώναξε τον. Μα κοιμάται, μαμά. Βρε, φώναξε τον, σου είπα. Τι ήταν αυτό, Ελλάδα. Τι κόβεσαι. Ήρθα να σου φέρει τα κοινόχρηστα. Αν ξέρασα τα λεφτά. Η Κατερίνα θα είναι, θα μάλλον με καμιά γειτόνισσα πάλι. Αχ, 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 με αυτά τα λεφτάκια τους που κάνα τζούδες. Τέλος πάντων, φώναξε τον, να του μιλήσω. Μα κοιμάται, Ρίκα μου. Ρία, μίλησα. Φώναξε τον. Κώστα, Κωστάκη, Κώστα. Αχ, τι είναι. Ποιος με κράει. Καλέ. Τι έπαθες? Κατέβηκα στην Κατερίνα να της δώσω τα κοινόχρηστα. Και πώς κατέβηκες? Ρουφιχτά! Θα σας απασχολήσω για λίγο. Μπορείτε να μεταφέρετε κάτι στον κύριο Περικλή? Ναι, πείτε μου. Θέλω να το ανοίξω τα μάτια. Για ποιο πράγμα? Για την ίδια που πάλι προξενεύσει η μάνα μου. Τη δεσποινή τα Μπέτη, μα αυτή είναι καταπληκτική κοπελά. Τι νομίζετε? Γιατί τι έχει, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα δέρνει. Δέρνει. Άρα, ένα φίλο μου που τα έχει παλιά μαζί του τον έχει σαπέσει το ξύλο, μιλάμε. Άσε που είναι και το άλλο. Έχει κι άλλο. Πράγμα.
Α, είναι ο Λίγον Έγκυος. Ο Λίγον Έγκυος. Ο Λίγον Έγκυος, φοβάμαι ότι τη μέρα του γάμου το παιδί θα βγει ο Λίγον Παρανυφάκη. Ο καημένος ο Περικλής. Πολύ θα στενοχωρηθεί. Από χθες ετοιμαζόταν. Μία ώρα λουζόταν και μία ώρα να του τα στεγνώσει με το σεσουάρ. Δεν πειράζει, κύριε Αναλουστή. Το λούσιμο δεν κάνει κακό. Χαίρετε. Χαίρετε. Κόψε. Μεγάλη στενοχώρια βλέπω. Εδώ λέει φλόγια με ένα σπαθάτο. Αυτό θα είναι προκομμένο. Εδώ λέει φλόγια με έναν άλλο σπαθάτο. Αυτό είναι ο Περικλής που περιμένουμε. Σταμάτα, πια ρε μάνα. Σταμάτα, σταμάτα, εμένα το χαρτί με βγαίνει. Αυτό ακριβώ δεν θέλω να μου τα λες. Εγώ αυτό που θα νοιάζομαι. Μην την παρεξηγείτε, κύριε Δόμνο, μου είναι ταραγμένη. Καλά. Λάθος μου, δεν έπρεπε να του έχω πει να εδώ. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Μα με κνεύρισε όταν ο Κώστας πήρε το μέρος της μητέρας του. Και τι τα έκανε. Μα κρατούσε τα λεόλυτα. Ήρθε. Εγώ φεύγω. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, περίμενε λίγο ώσπου να μπουν. Εγώ πηγαίνω μέσα. Εντάξει. Α, τώρα έχω πολύ αγωνία. Κι εγώ. Να δούμε τι είναι αυτός ο Κώστας. Άντε πάμε. Ω! Ο γιος του Καρβέλα έρχεται. Δεν θέλω τα κόκκινα. Γεια σας. Πού είναι αυτός ο Κώστας ο Δεν ξέρω, φοβάμαι τον να ανοίξω. Α, γεια σας. Α, να σε ευχαριστούμε. Δεν ήταν ανάγκη. Ξέρω, ξέρω. Να σας γνωρίσω από εδώ τη φίλη της κόρης μου. Βίκη, χάρηκα. Η Μπέλη, ναι, μέσα είναι. Να πάω να τη φωνάξω. Ποιο κουσούρι? Το σπανιόλικο. Θα σου έλεγα τώρα. Όχι, η Μπέλη μιλάει πολύ καθαρά. Θα σου έλεγα τώρα. Το κατάστημα πώς πάει. Α, τώρα πάνε, Φίλες είμαστε. Και δεν είσαι τώρα εσύ που να μας σου δώσω μία. Καλή, τι πάθω. Τι να πάθω, μωρίς, ακόμα χειρότερα. Α, ο Κώστας. Μα, να σου πω, φίλε, να το μου είσαι αυτή δική. Όχι, δεν τα λένε. Όχι, εγώ η μάνα της. Η μάνα της, θα πούμε και αυτήν αργότερα. Πώς λύθηκες έτσι, άλλα μαλλιά, άλλα γέννη. Ό,τι πρόλαβα και η κόρη μου! Η κόρη μου! Χαίρομαι, μοντμαζέ, που σε πανίζω. Σε κόπο, σε λεφαρίζω. Πώς το λέτε? Τι με κάνεις? Ωραία, χάρηκα πολύ, θα πείστε. Αραιών, λίγο να τα πούμε και μόνοι μας. Ναι, ναι, έχω φέρνει και να τα πούμε αύριο στο γραφείο. Να είναι στο γραφείο, θα πούμε. Τι να σε πω, βρε κορίτσι μου, εγώ φοβάμαι έτσι να σ' αφήσω με αυτό το χιμπαδί. Με το χιμπαδί. Να σε πω και σένα, έλα πήγε. Καρεώνω λίγο, Καρεώνω λίγο, βασικά μου πήγε. Κάτσε, πολύ μακριά δεν καθίσατε. Α, ξέρετε από εδώ σας βλέπω καλύτερα. Α, πολύ βιάζεστε κύριε Περικλή. Να τα χαλιά, δεν έχει αγουρή τα μέλη. Ναι, μόνο τα ίσως και το μέλη. Ναι. Έλα, Πέτη, εδώ Βίκη, πώς θα πας. Περίεργα. Λοιπόν, τώρα κρατήσου. Ξέρεις ποιος είναι αυτός που είσαι? Ποιο? Ο Κώστας. Τι πράγμα? Ο Κώστας είναι. Λοιπόν, θα σε εξηγήσω όλα εδώ στο γραφείο. Πρόσεχε μην κάνεις καμιά γκάφα. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είμαι εδώ με τον κύριο Περικλή που έχει το κατάστημα των ηλεκτρικών. Ο κύριος Κώστας, ένας συνάδελφος που κάτι από κάτω. Ποιο ο κύριος Μάνος. Ναι. Α, έχετε χαιρετισμό από τον κύριο Κώστα. Έλα, πώς έρχεται. Έχει χαιρετισμό από τον κύριο Περίκη και τα δύο. Α, να με έβγαινε και μόνο να σας έρθει. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτά, πείτε τα το εσείς.
Διότι η κυρία Μάρα, μένει από κάτω. Μάλιστα. Σίγουρα. Ρωτάτε. Όταν του δουν το κάτω. Τόση ώρα που περιμένει, άλλο θα το έκλεισε. Δεν μα τα λε καλά. Κάντε να γυρίσει γιατί μου πέτυχε πράγμα που είστε ήδη. Σα μίλησε. Ναι, σε έχω πει καθημερινά μου πέτυχε. Γι' αυτό σα το είπα γιατί την έτσι. Εμένα. Πάμε να τρελάνε τα δεκούλα μου. Γιατί δεν τρελαθείτε καλά, αφού εμένα ο κύριο Περικλή δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ποιο? Περικλή, σα πω. Ναι, από την έτσι. Α, ο κύριος Κώστας καλά, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι σαν τα μουσια αυτά τα μαλλιά, είναι φυσικά. Αρέσουν τα μουσια, τα μαλλιά. Αχ, ναι. Και το χιούμορ σας. Ενώ άλλος, όταν ανοίξει το στόμα, το λεπιάδες λέει. Για πες καλά, για να πες. Όσο γεραστείς. Κάπου. Μου όχι τώρα, αλλά τα έχουμε μια φίλη μου. Αυτός παιδί μου κάνει μόνο για γεροντοκόρες που δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους άντρα. Να τα πάω. Μιλάτε για αυτό το καλό παιδί τόση ώρα. Έχετε δίκιο, λοιπόν, κύριε Περικλή μου. Ναι, δεν πιάσεις, δεν πιάσεις. Περικλή, δεν σας λένε. Α, ναι, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Περικλή μου, είστε πρώτος άντρας. Από την πρώτη στιγμή με βοηθείτε. Ήταν την κάνει τρίτη. Δεν βλέπετε. Τι κολόνια είναι αυτή που φοράτε, γιατί αυτή την κολόνια τη φοράει. Εγώ να πηγαίνω, να πηγαίνω. Το άντρο καρού. Μάλιστα. Κώστα! Κώστα, σας λένε! Όχι, όχι, περιμένουμε. Και πώς ξέρετε τι τον πάνε από εκεί? Από τη μυρωδιά. Από την μυρωδιά. Από το παράθυρο, από το λόγο. Να σου πω, πάμε να δούμε. Καλά, Κωστάκη, καλά. Καλά, όμως. Τον λυπήθηκα. Δεν μου λες εσύ! Θα πρόκειται αυτό που μας κουβάλισαν! Αρχικά δεν μας τον κουβάλισαν. Μόνος που μας ήρθε. Όχι, δεν κατάλαβες ποιος είναι. Ποιος! Μ' αρέσει που μας κάνεις και την έξυπνη. Ο Κώστας είναι, που έβαλε μουσικά και μαλλιά και μας ήρθε. Φόπα! Βέβαια, μια λαχτάρα που του έκανα όμως και την πέρα. Και πού είναι, και τι κάνει αυτό τόση ώρα μέσα στην τουαλέτα, ε! Σιγά μην στην τουαλέτα. Κάτω, πάω να ανοίξω. Κάτω, κάτω. Πάμε, ευχαριστώ. Αυτό τι είναι. Τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι τρόπος. Πού είναι αυτός, ρε. Μάλιστα. Κάνει πίθα του. Ωραία. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός, ε. Α. Ναι. Έλα, Κώστα, εδώ Ρία, σε πήρα πως μου ζήτησες. Α, έλα, Περικλή μου. Α, τι για τις άντεχες με αυτά που σου έλεγαν. Α, το ξέρω, δεν τις βλέπεις πως είναι. Ναι, σ' ακούνε, μέσα είναι η Κομωδινούλα και η Πέττη. Κοιτάς και τα ρέστα από πάνω. Με να σου πω, θα άφηνε να μου χαρίσει αυτό στο σπίτι. Τι μου λες, εσύ δεν είπες να παντρευτώ. Μα τι να έκανα μπροστά στη μάνα μου. Θα κρατούσε την ετερότητα, κύριε. Μα ξέρει, δεν γινόταν αυτό. Να σου πω. Δίκιο έχει και η μάνα μου. Εγώ αν τρέχω και δεν έχω, γάμος είναι αυτός που έκανα. Αυτά έχεις τρίτη, τι να τις κάνω. Δώσε τις κόρες σου που τις αρέσουν. Το γιο μου. Άσε μας, μόλι κι εσύ. Δεν το κατάλαβα αυτό το άντρα έχω και άντρα δεν έχω. Τι εννοείς. Ας και εσύ πιο κοντά. Ας και εγώ. Καθόλου άντρα. Το γιο μου, Μαρή! Κοντό! Όλα θα πάνε καλά, να σου πω. Όλα τα ίδια, λες, όλα τα ίδια, όλα καλά θα πάνε. Μα είναι προσωρινή αυτή η κατά... Να σου πω, το γάιδαρο το φάγαμε. Στην ουρά θα κολλήσουμε. Πολύ μεγάλη ουρά έχει αυτός ο γάιδαρος. Φαίνεται, πέσαμε σε κακιά ρατσιά. Κάνε πνεύμα, εσύ, κάνε πνεύμα. Εγώ το αποφάσισα. Ή θα έχω άντρα-άντρα, ή θα χωρίσουμε. Θα χωρίσουμε. Και εσύ διαζύγιο. Βρε, βάζει και σου κάνε φεγγιστήριο, αδερφή μου. Πολύ εύκολα πέλετε στις γυναίκες στο διαζύγιο. Όταν ο γάμος δεν είναι γάμος. Και αγάπη. Δεν μετράει αγάπη. Έχω να κάνω την έκανα. Αλλιώς δεν υπάρχει. Μα δεν μπορείς να κάνεις μια θυσία για μένα. Σούπα. Η μόνη λύση δηλαδή το διαζύγιο. Διαζύγιο. Κώστα, ναι. Λοιπόν, τι θα κάνεις τώρα. Να σου πω, δεν έχει σημασία τι θα κάνω. Εγώ μπορώ τώρα να πάω κάτω στη μάνα μου και να τις ξεράσω όλα. Έχει σημασία πως η γυναίκα μου τόλμησε να ξεστομίσει μια τέτοια λέξη που ούτε εγώ καν τη σκέφτηκα.
Σιγά τώρα μην βάλεις και τα κλάματα. Δεν θα κλάψω, Μπέτη, γιατί οι άντρες δεν κλαίνε. Και αν κλάψουν, κρύβονται για να μην τους δει κανείς. Τα ακούς, κανείς. Με το πες, πες, πες και την κρίνια σου. Πάρ' το χαμπάρι, τον Κώστα, εγώ τον αγαπάω και δεν τον χωρίζω με τίποτα. Τ' ακούς, με τίποτα. Έλα, Τζέλα, σε παρακαλώ, δεν γίνεται να ανακατεύεις αυτά τα ζητήματα. Όχι, ηλίθεια, απλώς η κοπέλα της λείπει λίγο μυαλό. Α, σε γελάσανε, κοριτσάκι μου. Ο Κώστας θα είναι όλο πέρα στο γραφείο. Η νύφη θα είναι εδώ πέρα. Είπε θεράζει με την νύφη και ο άντρας λείπει για δουλειά. Σκασμός εσύ. Σκασμός, αρέσει μου πολύ στο πέσα κανένα αποσπάρι. Εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Σήκω, φύγε. Πλέον δεν σε χρειαζόμαστε. Ξέρεις, υπάρχουν αραπάδες υπηρέτες πλέον. Με 2.000 το μήνα παίρνει τον καλύτερο αράβι. Και σου κάνει και αέρα. Τέλος πάντων, άντε, πάμε στο αεροδρόμιο. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Εγώ ζω για να υποφέρω. Τι έγινε πάλι, Βερονίκα? Αφήστε με να κλάψω. Πάντα, ας την αφήσουμε. Πού πάτε, καλέ? Δεν σας είπα τι συνέβη. Και μ' αφήστε μόνη μου. Άντε, να ακούσουμε τι έγινε. Άντε, ας παίξει το σύριαλ. Λοιπόν, έρχεται ο νεφρός για το νεφρό που όπως χθες, το βράδυ για να κάνει μπάνι. Λόγιστα και γίνεται το τσιμάρο. Πάχα, πούφα, πάχα, πούφα. Σηκώνομαι εγώ, ανοίγω το παράθυρο. Σηκώνω αυτό στο κλίν. Άνοιξε, κλείσε, άνοιξε, κλείσε. Έτσι να άρπαξε την βροχοπνευμόνια. Ακριβώς. Το επόμενο το πρωί ήταν απέσια. Του λέω ξάπλωσα, σου κάνω βιντούζι. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Έπεσε το νεφρό και παίρνει φωτιά. Κάκης, Ρίκα μου. Όχι, ρε, συντόνιο μου είναι χάλια. Και ο νεφρόκοπος όταν με βοηθήσει, έλεγε καίγομαι, καίγομαι. Και πού ήταν καλά το κάψιμο? Στα χέρια, λίγο στην πλάτη, λίγο στο μέτωπο. Κατά τα άλλα, μια χαρά ήταν. Τι μια χαρά μου, που τον πέρασε από ψυχιάρα τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, τρέχω γρήγορα στο μπάνιο, τρέχω να παίρνω μια ρηφή και τα γκάθατα και τον αλίγο παντού μέχρι στα μαλλιά τον έβαλα. Γιατί να με πει να ευχαριστώ τον Σοντόπολο, έλεγε καίγομαι, καίγομαι. Μόνο το κατάλαβε τι έξω. Τι κατάλαβε, Ρίκα μου? Ας πούμε πώς. Δεν ξύκινα καλά. Κατά λάθος, αντί για την αρυφή, για τα εγκάγματα, μωρέ. Πήρα την αρυφή για να το κάνω το αποτρίχωση. Τον τζούρισε απότομα τον άνθρωπο. Κάνει μια έτσι τα μαλλιά του και του μένει μια τούφα. Και του λέω το χέρισε. Πώ θα κάνω το γιουρ πριν. Α, πάτε, πάτε να την ανοίξω. Έλα, έλα. Δεν είναι καμία κουβέντα. Δεν είναι καμία. Ποια θα έρθει, ποια θα έρθει. Όχι, όχι, νύφη δεν έρθει. Γιατί? Θα τη διώξω. Δεν θα τη διώξει. Άκουσε, Κώστα μου. Τσακώθηκε με την Πέτη, έτσι δεν είναι? Ωραία, θα την κάνει να ζηλέψει. Θα κάνει ότι σου αρέσει η νύφη και μάλιστα πάρα πολύ. Άκουσε, Κωστάκι. Εμείς οι γυναίκες όταν έχουμε κάτι σίγουρο δεν ανησυχούμε. Όταν όμως κινδυνεύουμε να το χάσουμε, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δεν μπορώ εγώ να παίζω τέτοια παιχνίδια, ρε. Ρία με ξέρει. Μπορείς, Κώστα μου, μπορείς και θα κάνεις τον ερωτευμένο με τη χάρη. Μα δεν θέλω. Έχετε ήρθει καλέ, τι είναι το παράθυρο. Έχετε, ωραία. Τι κάνεις, καλέ. Τι κάνεις. Πάω, φαντάζομαι, βάλε. Κώστα, έλα τώρα. Καλέ. Δεν θέλω. Είναι το. Κουράγιο. Καλές και σου, αυτοκίνητα, ψυγεία, ροδάκινα. Όχι, δεν θα τρώω το ροδάκινο, να ξέρω. Πάθα με γεμίς. Α, δυστυχία μου, ήρθα. Πώς είναι καλή αυτός. Θα λέω, Κώστας ο μεγάλος μυστήρι σου. Αχ, ναι, για Α, θα την πνίξω, τσουτσουτσουτσουτσου. Μπράβο, Κώστα. Τι κάνει, αυτός εκεί είναι ο γαμπρός. Πώς φαίνεται? Σ' αρέσει, σ' αρέσει. Έκτακτος είναι. Α, πούσε, πούσε, έλα να σου δώσουμε να μου κερδίσει ένα καρέ. Έλα, έλα, αυτός εδώ πέρα είναι ο γαμπρός, ε.
Χαρήκα πολύ. Άντε με το καλό. Θα κοιτάω, ευχαριστώ να σε ρωτήσω. Ποιο ροδάκι να το πατήσει. Άντε καλέ, να μην κάνω μια πλάκα. Αφού με ένα πλάκα. Αχ, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Να σας συστήσω η μεγάλη μου κόρη. Ρίκα. Τι έγινε, δεν κατάλαβα κάτι. Έχει ένα καφεδάκι με τα μάτια της. Άντε καλέ, και εμένα ο μπαμπάς μου, με τη μαμά μου, καρχάριζαν όλη την ώρα. Βλέπεις, η μαμά μου ήταν και λίγο χαζή. Εγώ μίσω την μπαμπά. Εσύ ασφαλώς έβλεπες τη μαμά. Αχ, το κακό μου, παιδιά, δεν βλέπει. Αχ, μανούλα, δες. Αυτή δεν βλέπει. Είναι ακουστικός τύπος, μόνο ακούει. Κοίτα, κοίτα. Ναι, ναι. Αλλά από τότε που βγάλαμε λεφτά και γίναμε πλούσιοι, όλα πάνε μια χαρά. Αν και ο μπαμπάς σταμάτησε να δένει τη μαμά, αλλά μετά αυτή πέθανε. Δεν την έδωσε, πέθανε. Πώς θα λέω, μόνο. Να σας ζητήσω και η άλλη μου κόρη. Ρία, χάρηκα. Ελάτε τώρα, κοριτσιά, δεν πάμε κι εμείς μέσα να φτιάξουμε τα παιδιά μόνος τους. Όχι, όχι. Ελάτε κι εσείς, κυρία Σκεφέρα. Αυτή μου την παίρνει, δεν είσαι τόπο, θέλω να παίζω. Έλα, θα τώρα. Ελάτε, ελάτε. Μα Μανούλα, μην παίρνει. Μα είστε μια κραδιά να πιείτε το γυσκάκι σας. Πάμε μέσα. Λοιπόν, Κωνστάκη, άντε, βάλε να πιούμε κάτι. Α, με ρέγουλα. Να σου πω, μη σε πάρει το πισικοτή. Ε, όχι, πισικοτή, να σε πάρω εγώ πάνω στη βέλη στα κτήματα, να σε δώσω να πει τίποτα. Στα τέσσερα θα πάω. Πώ αυτό τώρα. Γιατί καλέ τι έκανα. Καλέ για πλάκα. Α, αφού είσαι εσύ μια πλάκα τζου. Ξέρεις τι πλάκα κάνουμε εμείς εκεί πάνω. Άντε. Ξέρω και γερμανικά βλέπεις, πρέπει να είσαι προπαμένη αυτή την τελειά. Να σου πω, εμείς σας πίνουμε και ας μην μιλάμε. Πρόζι. Χαϊ Χίτλερ. Θα με πνίξεις καλέ! Αχ, αυτό θέλω. Αχ, πάνε άνοιξε τι πάει το σιόρ. Τώρα, πάνε άνοιξω. Αχ, όχι την πέτυνα. Χαίρετε! Να σου πω. Κάινε λιμπέν, για ακόμα εδώ. Για! Ουι γιου! Από εδώ, η Τάινε Λίμπεν Χάρη. Και από εδώ είναι η Μπέτ, μια συνάδελφη από την Βρυγιανική. Αν δεν σου είπα, είναι η μέλουσα αραβωνιαστικιά μου. Καλή τη μέλουσα, μη! Κανονικά εγώ τώρα θα έπρεπε να φύγω, αλλά... Όχι, δεν ήταν σωστό, θα κάτσω να πιω λίγο να σας ευχηθώ. Άντε, πάτε κάτω να πούμε, θα μεθύσουμε, είπαμε σήμερα. Με ρέβουλα, είπαμε, εσύ. Γιατί έχουμε και αρμπάι. Μάλιστα, τσιγκούνι. Πώς μιλάς έτσι την κοπέλα, τροπή. Να σου πω, φαρμακή. Εγώ, απέναντίας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν φαίνεται. Άντε, πάτε να πούμε. Άντε, πάμε να φέρει και κανένα κρακεράκι, ξέρω τι είναι. Αφού ξέρεις, δεν έρθουμε. Γι' αυτό το λέω για να πας να πάρεις. Κρακεράκια, ένα σου φέρω καλύτερα κουτιά. Καλέ, πού τα βρεις και τα λες αυτά, άντε πάνε γρήγορα, είπαμε να με πείσουμε σήμερα. Άντε πάνε αφού σου το λέει, αγαπημένη σου υπέρ. Καλό παιδί, αλλά να σου πω την αλήθεια, το περίμενα λίγο πιο προσαμένο. Αλλά είναι και κάποιοι που σε βουτάν. Αυτό μάλλον ένα. Μόνο ένα, πολλά. Δεν έχει κι άλλα. Δεν πειράζει, θα μου στηριχθές αυτό. Μην μου λες, εσύ που το ξέρεις. Δεν μου πω είναι. Θες για να σου πω. Δεν μου λες, αντέχεις το ξύλο. Βέβαια. Έχουμε μια φίλη μου και την έσπαγε στο ξύλο. Εντάξει. Και εμένα μπαμπά μου δεν έβαινε τη μαμά μου. Τι δεν σε νοιάζει. Κοίταξε να δεις, σου πω. Ας με δει πρώτα, μπορείτε να μάθει. Καθόλου δεν μου λες, είσαι τόσο ηλίθι, μας τη λέγεις τώρα. Άκου να δεις. Θα τη ζω με τώρα, αλλά έχει χαρίσει. Όχι, πια ξέρω τι λέω. Γεια, πες καλά. Πολλά λατώματα έχει το κτίνο. Ούτε ένα προτέρημα. Ένας άνθρωπος. Ο ηλίθιος. Ο πουλημένος. Και δεν του φαίνεται. Τώρα τι γιατί κλαις. Γιατί σε λυπάμαι και δεν θα σε αφήσω να κάνεις αυτό το γάμο. Όχι, κοπελιά, έχω να δεις. Εγώ τώρα που ήρθα εδώ, στην Αθήνα, ένα γάμο θα το κάνω. Αφού είσαι τόσο ηλίθια, κάτω να και τα λέγαμε. Α, τα κρακεράκια σας. Να τα φάμε αυτό το ζώο. Τι της είπες, μωρέ. Εγώ τίποτα, αφήνεται. Δυο φορές ηλίθια και μία ζώο. Κάτι θα της είπες, δεν γίνεται. Αλήθεια δεν της είπα τίποτα. Αλήθεια.
χρονιά. Καλά, καλά, καλά. Ανεβαίνει από το ένα σπίτι στο άλλο, μέσα από το φωταγωγό. Βολεύεις τώρα, τι θα το λες. Αλήθεια σας λέω, μου το είπε η Φιρορός η Κατερίνα. Καλά, και πάθατε και μαζευτήκατε όλες εδώ πέρα. Να, εδώ η ξένη μας λέει ότι η Μπέτη και ο Κώστας είναι παντρεμένοι κρυφά. Το ξέρει, είναι κι αυτή στο κόλπο. Α, γι' αυτό μας έκοψε στα γαρίφαλα. Απαξιό. Αϊ, παράτα μας. Άντε, τι μαζευτήκατε όλες εδώ πέρα. Άντε ρε, νομίζουμε να κάνουμε να δουλέψουμε και λίγο. Ξέρετε, είχατε καλύτερους τρόπους. Αλλά τώρα με έναν άσχημο γάμο, αυτά γίνονται. Πράτα από τον Βελώνα. Ε, Βελώνα. Α, με λεπτομερίες. Ωραία. Λοιπόν. Βράτα από εδώ. Άντε, ξέρω να δουλέψουμε και λίγο. Εσύ τι θα πες. Όχι εγώ, ξέρει ποιος άλλος. Αχ, που να μου έφυγα εκείνη τη μέρα, να σου πω. Έχω γίνει νευρασθενικό με τις ιδέες σου. Πάνω μου, θα μου έρχεται να κάνω φόνο, δεν μπορώ άλλο. Κι εγώ θα κάνω φόνο. Α, τι. Περίμενε δώσει. Γιατί κουβαλήθηκατε σχεδόν. Από το πρωί που φύγει, δεν σταμάτησε να κλαίει. Γιατί τη έλειψα. Όχι, ήθελα να λογαριαστούμε με την Πέτη. Μα. Με πρόσεχε. Έλα εδώ εσύ. Τι. Με είπε δύο φορές, γιατί δεν μοιάζω. Έλα εδώ εσύ. Σε μέσα στο σπίτι μου και να τις σκοφαντίες. Δεν σας επιτρέπω, κυρία Φιλίππου. Δεν σε δώσαμε το δικαίωμα. Λοιπόν, η σιωπή είναι βλακεία. Αρκετά κράτησα το στόμα μου. Για να δούμε τι άλλο θα μας πεις. Λοιπόν, μάθετε ότι είμαι Μη θα πεις. Παιδιά, δεν μπορώ. Η καρδιά μου. Κάνε Κώστα. Κώστα, τι είστε θέλει. Καλέ. Κώστα. Βίκυ, τρέχα λίγο φέρνει λίγο νερό. Νερό. Αχ, το παιδί. Το παιδί μου. Δεν μπορώ. Το παιδί. Η κατάσταση ήταν αυτή. Καλά. Με την Πέτη θα τα ξεκαθαρίσουμε μετά. Πέτη, πάρε το βίντεο και πηγαίνε στη δουλειά σας. Εντάξει. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, κύριε Κουλουβάφατα. Δεν σας καταλαβαίνω. Οι γυναίκες με έχουν περιπλέξει άσχημα, δεν μπορώ. Και πάλι δεν σας καταλαβαίνω. Λοιπόν. Κώστα μου, χάνομαι. Στο σπίτι δεν θα μείνετε, κυρία μου. Όχι, αυτή ξέρετε μου, χωρίζει. Όχι, μακάρι να ήταν αυτό. Τα ρίξω στο μου, το κύριε μου μιλάει. Εκείνησα και εσύ και μην του μιλάς. Άντε, φύγε, τώρα. Βλέπετε, την παθαίνω. Συνεχίζεται, βλέπω. Κώστα μου, χάνομαι, έφυγε. Βρε, ποιος. Ο ψάρτης, Κώστα. Βρε, φέρτε μου ένα μπουζουξί. Έξω. Τι κάνετε, κύριε Φιλίππου. Α, καλά, εσύ. Εγώ δεν βλέπω μόνο αυτά, κύριε Φιλίππου. Βλέπω και αυτά που μου είπε η Φέρτη. Και δεν με λυπάστε. Εσάς γιατί. Μα γιατί δεν μπορώ. Με κυνηγάνε οι γυναίκες. Κάθε βράδυ πάει στον εκείνο. Βλέπω στον ύπνο μου να με κυνηγάνε και γίνεται χειρότερη κατάσταση κάθε μέρα. Γιατί βλέπω καινούργια τη γυναικεία πρόσωπα στη ζωή μου. Αλλά δεν γίνεται. Αύριο θα τις μαζέψω και θα τις τα πω όλα. Όλες. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Και φιάλτες, τα φαντάσματα. Μια νύχτα είναι, θα περάσει. Εγώ θα τα ξεκαθαρίσω!
μισά, κατάλαβα, δεν έχει να πει κάτι άλλο. Ναι, αλλά είπε μόνο τα μισά. Τα ξέρετε, τα μισά. Υπέρ, περιμένει παιδί. Ναι, περιμένει παιδί και κάτι μα είπε τώρα. Τι έκανε, περιμένει παιδί. Ναι, Κώστα, μου περιμένω απόγονο. Αχ, θα γίνει θεία. Και εσύ θα γίνει θεία. Εσένα να σε πάρουμε στα κουδουνίστρα. Κωστάκι μου. Θα γίνω παππού, σε μπαμπάς. Κωστάκι μου, και εγώ θα γίνω γιαγιά. Γιαγιά. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Έλα εδώ να κάτσει με τα εγγόνη μου, την εγγόνα μου. Τη ζεμάρο μου. Γιατί να το πούμε τη μάρα. Το πούμε τώρα. Όχι, όχι, αγόρι θα είναι. Όχι άλλες γυναίκες. Εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τη χάρη που της δώσαμε τέτοια πίτρα. Άντε καλέ, μια πλάκα κάναμε, σιγά! Α, ναι καλέ, εσύ και μια πλάκα τζουτζουτζου εσύ! Με συγχωρείτε, δεν νερό, 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 Αχ, τι είστε εσείς οι γυναίκες, όλο γκρινιάζετε, αλλά καλά όλοι σας. Κωστάκι, θα κάνουμε και ένα θρησκευτικό γράμμα αυτή τη φορά, όχι πολιτικό. Ναι. Θα καλεί το πελακούδι. Ναι, ό,τι θέλετε, σημασία έχει ότι μου δώσετε τη μεγαλύτερη χαρά. Thank you.
τον οποίο τον κατάφερε. Σε ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες και εκπληρώσαμε μαζί τα όνειρά μας.